Μια χαρά! Μιλήσουμε λίγο σήμερα για την Τουρκία, τις σχέσεις της με την Αμερική, γενικότερα την κατάστασή της. Προφανώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή νομίζει ότι έχει πιάσει την Αμερική, ξέρετε από πού. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγάλο της ατού και πλεονέκτημα. Στην ουσία φαίνεται όμως ότι η Τουρκία είναι ολίγον τι απομονωμένη από πολλούς και από πολλές πλευρές. Βρίσκεται σε ένα περίεργο, πολύ περίεργο, σε μια πολύ περίεργη κατάσταση όπου από τη μία έχει εχθρούς, από την άλλη αναγκάζεται να συνεργαστεί με τους εχθρούς και από την άλλη δεν ξέρει ακριβώς πώς να μανουβράρει τα εσωτερικά. Οπότε έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Αμερική θεωρεί ότι η Τουρκία ναι μεν είναι σε μια γεωστρατηγική θέση μεγάλης σημασίας, οπότε θα ήθελε μεν να έχει την Τουρκία στο πλευρό της, αλλά δεν θα πεθάνει κιόλας αν δεν το έχει. Μάλιστα τώρα ακούσαμε ότι στα Αραβικά Εμιράτα ότι υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να πληρώσουν για την κατασκευή ενός αεροδρομίου, μιας βάσης μάλλον, όπως είναι η τουρκική στην Ισιρλίκ, να τη μεταφέρουν εκεί, σε κάποια από τα Αραβικά Εμιράτα. Ο λόγος είναι ότι το 2016, όταν η Αμερική χρειαζόταν τη βάση αυτή για τον πόλεμο στη Συρία, η Τουρκία είπε ναι, δεν σας τη δίνω και το κλείσε και νόμισε η Τουρκία ότι έτσι για να μάθουν τα Αμερικανάκια να με σέβονται. Και τελικά φυσικά οι Αμερικανοί προφανώς βρήκαν κάποια άλλη λύση. Αυτό είναι το ένα. Έρχομαι τώρα σε λίγο για το θέμα της Ρωσίας. Μάλλον ναι, και της Ρωσίας μια και είναι απέναντι. Ναι με οι Αμερικανοί είναι, πώς το λένε, πνεουταμένα για την αγορά των S-400 από τους Ρώσους, αλλά και απ' την άλλη οι Ρώσοι δεν είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα πούνε στην Τουρκία ευχαριστούμε πάρα πολύ μανάρι μου, έλα μαζί μας. Γιατί, διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα στη Συρία. Η Τουρκία είναι εναντίον του Άσαντ μέχρι θανάτου. Έλα όμως που η Ρωσία είναι υπέρ του Άσαντ μέχρι θανάτου, όπως και το Ιράν είναι με την Τουρκία με τον Άσαντ μέχρι θανάτου. Οπότε σημαίνει, και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι δύο σύμμαχοί του, η Ρωσία, πάρουν καταρχήν τη Ρωσία, η Ρωσία λέει καπούσε, ναι μεν με αγοράζεις και σε αγοράζω δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πούσε ο Άσαντ θα μείνει, γουστάρεις δεν γουστάρεις. Έλα όμως που έχει και άλλο ένα πρόβλημα η Τουρκία στη Συρία, είναι στο Ιμπλίκ, όπου εκεί πέρα είναι και οι Κούρδοι. Και η Τουρκία θέλει να εξαφανίσει τους Τούρκους, τους Κούρδους. Έλα όμως που η Αμερική τους γουστάρει τους Κούρδους και δεν ξέρω να τους εξαφανίσει. Η Ρωσία όμως, ξέρω, ακούγεται πολύ περίεργο και πολύ μπερδεμένο και έχετε δίκιο. Πάντως θέλω απλώς τα λέω έτσι μπερδεμένο να επίσης για να καταλάβετε το τι χαμός γίνεται εκεί πέρα. Αν πάρουμε και το Ιράν, το ίδιο και χειρότερο, διότι ναι μεν το Ιράν είναι με την Ρωσία εναντίον της Τουρκίας πάντοτε ήτανε, είναι με την Ρωσία υπέρ του Άσαντ, απ' την άλλη όμως είναι και εχθρικά διακείμενη ανέκαθεν ήτανε με την Τουρκία, γιατί, διότι και οι δύο αυτές χώρες έχουν τη μεγαλομανία και το μεγάλο ιδεατισμό οι μεν Τούρκοι να κάνουν ξανά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η δε Ιρανή την Περσική Αυτοκρατορία. Και σε μέσα μενέλα που δεν γίναμε ευζώνη, πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα μεταξύ και αυτών των δύο, δηλαδή Τουρκία και Ιράν, αλλά αναγκάζονται να παλέψουν μαζί πολλές φορές στη Συρία, διότι φοβούνται την ISIS, μάλλον την επαναενεργοποίηση του ISIS, ο οποίος φαίνεται ότι βγάζει κάποια ποδράκια τώρα τελευταία. Και έρχομαι τελικά στο εσωτερικό, αν σκεφτείτε η ημερομηνία της τύχης, μέχρι πριν από 20 χρόνια η Τουρκία, το κόμμα
του Ερντογάν απαγορεύθηκε από την τότε κοσμική Τουρκία να κατεβεί σε εκλογές. Γιατί ήταν Ισλαμικό και ήταν εναντίον του κοσμικού κράτους και σήμερα έχει αλλάξει άρδιν. Βέβαια, αρχίζουμε τώρα πια σιγά σιγά και βλέπω ορισμένα σπασίματα μέσα σε αυτό τον ογκόλυθο που κάποτε ήταν το κόμμα του Ερντογάν. Ο Νταβούτογλου φτιάχνει δικό του κόμμα, ένας εμπιστός του, συγγνώμη, πρέπει να διαβάσω το όνομα, γιατί όπως ξέρετε είμαι πολύ κακός με τα ονόματα, ο Αλί Μπαμπακάν, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Ερντογάν, και αυτός φτιάχνει δικό του κόμμα. Οπότε ή έχασε τις εκλογές τις δημοτικές, μην το ξεχνάμε αυτό, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, οπότε υπάρχει μια, αν θέλετε, ταραχή, συν το γεγονός της απελπιστικής οικονομικής κατάστασης. Ο Ερντογάν έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή, εσωτερικά και εξωτερικά. Βέβαια η Αμερική, η οποία σου λέει, προκειμένου να πάει στη Ρωσία να έρθει μαζί μου, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν, να το βάλω από την άλλη πλευρά, προσπαθεί και θα προσπαθούσε αν μπορούσε να επιβάλλει στην Τουρκία την επανασύνδεση των σχέσεων του με το Ισραήλ, με το σχέσιο της Τουρκίας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ βέβαια θα μου πείτε, δεν γίνεται, όλα γίνονται παιδιά, γιατί αν πριν από 20 χρόνια σας έλεγα ότι όλο τα αραβικά εμμυράτα όπως και η Σαουδική Αραβία θα ήταν τάτσι μίτσι κότσι με το Ισραήλ και θα ό,τι θες εσύ χρυσέ μου, μόνο σώσε μας από τους υπολείπους, θα λέγατε Γιάννη είσαι τρελός. Μεταξύ μας θα το λέγα και εγώ ότι είμαι τρελός. Τελικά όλα γίνονται στην πολιτική και στη διπλωματία ειδικά. Διότι είναι περί συμφερόντων και τίποτα άλλο. Έλα όμως το Ισραήλ όμως αυτή τη στιγμή η Τουρκία απειλεί όλη τη Μεσόγειο. Ιταλία, Γαλλία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο με τις διάφορες συμφωνίες που κάνει, με τα διάφορα έτσι γουστάρω εγώ και έρχομαι και κάνω εδώ πέρα έρευνες και κάνω εκεί πέρα έρευνες. Και. Οπότε το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, και με αυτό θα τελειώσω, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς την Τουρκία αυτή τη στιγμή να τα φτιάχνει με το Ισραήλ. Τελευταία λέξη, τελευταία πρόταση μάλλον, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πάθει η Τουρκία στους επόμενους 12 μήνες. Γεια χαρά!